Πάμε απευθεία στο κόμβο της Νίκιας, εκεί όπου βρίσκεται η Νίκη Καραΐσκου. Δεύτερη μέρα, ουσιαστικά είμαστε ακριβώς το συμπληρωμένο 24 ώρα από την άφηξη των ε, τρακτέρ, αν το υπολογίσουμε έτσι χρονικά, Νίκη. Καλησπέρα. Από χθε το μεσημέρι. Καλησπέρα. Έχει απόλυτα δίκιο. Γεια σα λοιπόν από εδώ, από το μπλόκο τη Νίκαια. Το μεγαλύτερο μπλόκο ε, από όλα τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία τη χώρα. Ένα μπλόκο δυναμικό. Ένα μπλόκο που αισιοδοξούν εδώ οι αγρότε ότι θα στείλει ένα πολύ χειρό μήνυμα στην κυβέρνηση. Πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε σωτήρη μια σημαντική σύσκεψη που είχαν οι αγρότε προκειμένου να κάνουν μια αρχική εκτίμηση ε, πρωτίστω για τη συμμετοχή ε, των αγροτών. Για την ώρα είναι ικανοποιημένοι. Σήμερα Είχαμε μία προσέλευση ενό αριθμού 10 με 15 τρακτέρ μέχρι και αυτή την ώρα. Ευελπιστούν ότι θα υπάρξει συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Όπω επίση ενίσχυση περιμένουν και αύριο. Για αύριο το απόγευμα, γύρω στι 7, έχουν αποφασίσει να κάνουν εκ νέου μία σύσκεψη. Εκεί θα μετρηθούν πραγματικά οι δυνάμει. Οι αγρότε εμφανίζονται αποφασισμένοι να μείνουν εδώ, να κλιμακώσουν τον αγώνα του. Ε, περιμένουν την κυβέρνηση να αναλάβει μία πρωτοβουλία η ίδια. Δεν ζητούν το παρόν καμία συνάντηση. Αυτό λένε είναι είναι υπόθεση τη κυβέρνηση. Πρέπει η ίδια να πάρει αυτή τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Στα σχέδια είναι η κλιμάκωση του αγώνα και μία σύσκεψη τις επόμενε ημέρε με του εκπροσώπους και των άλλων μπλόκων ανά τη χώρα, προκειμένου από κοινού όλοι οι αγρότε να αποφασίσουν για το τι θα κάνουν σε ό,τι αφορά την κλιμάκωση του αγώνα του. Δίπλα μου έχω τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου και Τη Ενωτική ομοσπονδίας αγροτικών συλλογών Λάρισας τον κύριο Στέλιο Τσικριτσι ε, για σας εσάς... Όπω είπατε και εσεί, σήμερα ολοκληρώθηκε η πρώτη σύσκεψη. Η εκτίμηση που έχουμε είναι θετική. Αναμένουμε και άλλο την ενίσχυση του μπλόκου και καλούμε και από το βήμα που μου δίνετε σήμερα, καλό και του υπόλοιπου συναδέλφου που αυτή τη στιγμή είναι στο σπίτι και μα βλέπουν, να κλιμακώσουμε, να έρθουν εδώ πέρα και να κλιμακώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα μα, να δώσουμε στο ενωτικό πανθεσσαλικό μπλόκο, που είναι σημείο αναφορά για όλη την Ελλάδα, ώστε να δώσουμε μια ηχηρή απάντηση σε όλα αυτά τα οποία. Έχουμε υποστεί μέχρι τώρα από την κυβερνητική πολιτική που έχει ακολουθηθεί και αυτά που πρόκειται να πάθουμε. Δεν κερδίσαμε τίποτα μέχρι τώρα όταν ήμασταν στο σπίτι. Ό,τι κερδίσαμε εμεί οι αγρότες δεν μα το χάρισε καμία κυβέρνηση. Το κερδίσαμε στο δρόμο του αγώνα. Πότε υπολογίζεται μια συνάντηση, ήδη ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη έχει πει ότι η πόρτα του Υπουργείου του είναι ανοιχτή. Η πόρτα του Υπουργείου του ξανά άνοιξε μόλι είδε αγροτικέ κινητοποιήσει. Αλλά όταν μπαίνει σε εξειδικευμένα ζητήματα, έχει δηλώσει άπειρε φορέ αναρμόδιες ο κύριο Υπουργό. Ότι δεν είναι στο θέμα του δικού του Υπουργείου και μα μας πήγαινε δηλαδή σε άλλα Υπουργεία, Ότι δεν, έχει, δεν εγώ για αυτό, Έχει επιστροφή είναι το ο, 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 ο καλένα μα, Νίκη. Ναι, έχει ισοτήρηση. Ωραία. Ε, σας ποια έχετε υπόψη σα, σε ποια δηλαδή πετάει το μπαλάκι στα άλλα Υπουργεία ο Υπουργό. Κοιτάξτε, είναι το φορολογικό. Είναι ένα, ένα βασικό είναι το φορολογικό. Το φορολογικό το, στο οποίο έχουμε κύριο έτοιμά μα είναι 12.000 ευρώ. Την να... επαναφορά στι 12.000, εσεί ναι, λέτε. Συν 3.000 για το και... κάθε παιδί. Μπράβο, προ αυξημένο. Από εκεί και πέρα είναι και το τραπεζικό ακατάσχετο. Το οποίο τραπεζικό ακατάσχετο αυτή τη στιγμή δεν μα καλύπτει και η συζήτηση που είχαμε κάνει δεν ήταν σε αυτήν τη βάση. Γιατί είναι ακατάσχετο μόνο στι επιδοτήσει είναι και σε άλλα ζητήματα, όπω είναι και τα ζητήματα του ΕΛΓΑ, στα οποία και πάλι δηλώνει αναρμόδιο και μα πάει στον, προϊστάμενο, στον προϊστάμενο του, στον διευθυντή του ΕΛΓΑ. Αυτή τη στιγμή ζητάμε και για τον ΕΛΓΑ να υπάρχει επαρκή κρατική χρηματοδότηση, από την οποία θα αποζημιωνόμαστε στο 100% τη ζημιά και στην παραγωγή, αλλά και στο κεφάλαιο. Γιατί αυτή τη στιγμή η περιοχή τη Θεσσαλία και γενικά σε όλη την Ελλάδα έχουμε δει άδικε εξαιρέσει από τον ΕΛΓΑ, με διάφορες προφάσεις. Συνήθως μας λένε ότι δεν είναι πατάνε στον κανονισμό, έναν κανονισμό ο οποίος είναι καθαρά διαγροτικός και μας λένε ότι δεν, ε, δεν είναι πρωτογενή το αίτιο της ζημιάς α, και βγάζουν διάφορες δικαιολογίε δευτερογενή αίτια και όλα αυτά. Και επίσης διαμαρτύρεστε και για τον χρόνο απόδοση των χρημάτων αυτών, καταβολή των αποζημιών. Βεβαίω, αυτή τη στιγμή ζητάμε ναι, ε, και, 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 για τον τρόπο καταβολής των χρημάτων. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να πληρωνόμαστε από τον ΕΛΓΑ 1,5 χρόνο μετά, δεν γίνεται από τον ΕΛΓΑ να πληρωνόμαστε σε δόσεις και να σας πω το γιατί. Πληρωνόμαστε το 70% της αποζημίωσης, μετά το συν 20% και μετά το άλλο 10% μετά από κάποιους άλλους μήνες. Ενώ Άρα, για να, για να κάνουμε, καταλάβω να κάτι. Όλο το ποσό. Εσείς λέτε Πείτε λοιπόν μου. ότι θέλετε να αλλάξει η καταγραφή της ζημιάς ως προς αυτό, ότι είναι πρωτογενές, ότι είναι δευτερογενές αίτιο. Θα συνεχίσετε εσεί Εμείς... να καταβάλλετε για να διαμορφώνετε την πρώτη δεξαμενή χρημάτων τι εισφορέ σα στον Ελγά. Αλλά λέτε ότι πρέπει να έχουμε μια πιο γενναιόδορη ενίσχυση στο υπόλοιπο κομμάτι από το κράτο. Ναι, κανένα, κανένα. Διεδικείτε την κανένα, αύξηση κα... τη συμμετοχή του κράτου, καταλαβαίνω. Ναι, ναι. αυτό ακριβώ. Να, να αυξηθεί η συμμετοχή του κράτου, να υπάρχει κρα, επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Είναι, είναι σο, πολύ σοβαρό το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, καμία κυβέρνηση από το 2011 μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ στο ταμείο του ΕΛΓΑ. Είναι, είναι το, ο ΕΛΓΑ αυτή τη στιγμή είναι τελείω αντιαγροτικό. Όλοι του οι κανονισμοί και γι' αυτό ζητάμε να, να μα αποζημιώνει και στην παραγωγή αλλά και στο κεφάλαιο. Γιατί στο κεφάλαιο δεν μα αποζημιώνει αυτή τη στιγμή ο ΕΛΓΑ. Και πέρα από τον ΕΛΓΑ έχουμε δει και τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει σε όλε τι καλλιέργειε, σε όλε τι καλλιέργειε και σε όλων των αγροτών που βρισκόμαστε εδώ πέρα στον κόμμα τη Νίκαια, από διάφορα καρτέλ εμπόρων στα οποία έχουμε πέσει θύματα και ζητάμε και αναπλήρωση αυτού του εισοδήματο που έχουμε χάσει, αλλά και το εισόδημα που έχουμε χάσει και από το εμπάρκο της, της που έχει επιβληθεί στη Ρωσία από την κυβέρνηση Μάλιστα. και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελάτε λίγο να δούμε, ε, ε, συνεπώ είναι μονόδρομο το να συναντήσετε τον Πρωθυπουργό. Γιατί χθε, μετά τη σύνδεσή μα με τον κόμβο τη Νίκαια, που μα έδινε το ρεπορτάζ, τον κύριο Τζέλα, δεν είχε νίκη μαζί σου. Τον κύριο Τζέλα. Τζέλα. Μα έλεγε ο κύριο Παπαδόπουλο ότι είναι ανοιχτή η πόρτα του μεγάλου Μαξίμου. Ε, που είναι και συναδελφό σα, είναι αγρότη. Σήμερα είναι βουλευτή, αλλά δεν χάνει την ιδιότητα του αγρότη. Ε, αφού λοιπόν εμπλέκονται διαφορετικά υπουργεία ή και φορείς βλέπε ελγά. Θα βλέπατε την προοπτική της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό. Το θέμα αυτό θα, θα εξεταστεί εφόσον εξετάσουν οι κυβερνώντες τα αιτήματά μας. Εφόσον πάρουν την ατζέντα και η ατζέντα της συζήτησης η οποία πρέπει να πάμε σε μία συνάντηση, η ατζέντα πρέπει να είναι η δικά μας ατζέντα. Η ατζέντα των ετοιμάτων μας που τα αιτήματα αυτά βγαίνουν από την καθημερινότητά μα και από το μετερίζει. Τώρα, οι συνάδελφοί μου θα με συγχωρέσετε, αλλά είναι εδώ. Μάλιστα. Οι συνάδελφοί μου είναι εδώ. Δεν είναι σε κανένα υπουργείο και ούτε πίσω από. Άρα δεν τον πολύ πόρτες. πιστεύετε, λέτε τον κύριο Παπαδόπουλο. Είναι εδώ οι συνάδελφοί μου, δεν ξέρω, δεν, δεν τον βλέπω. Άρα. Προφανώς Προφανώ εννοείται ο κύριο Παπαδόπουλο, <laughs> δεν είναι συνάδελφο. Λοιπόν. λοιπόν ε, έλα, να, Νίκη, για να κλείσουμε. Σωτήρι, η τροχέα τα ξέρουμε όλα αυτά. Έχει κάνει κυκλοφοριακέ ρυθμίσει. Τα τρακτέρια είναι έντονε. Πώ κάποιο κινείται προ βορρά αλλά... και πώ προ νότο να δώσουμε λοιπόν, χρηστικέ πληροφορίε. από παράπλευρου δρόμου, κυλελέρι και πλατή καμπό. Άρα, μπαίνει από η... κυλελέρ, κυκλοφορία. Πηγαίνοντα προ το βορρά, κινείσαι στον παράδρομο και από την άλλη πλευρά, πλατή καμπό. Πάλι γίνεται η εκτροπή Έτσι, σε παράδρομο ή στην παλιά εθνική, ε... σας βόλου. Στην παλιά Εθνική Λάρισσα Βόλου Μάλιστα. όσοι θέλουν να πάνε προς Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένα ζήτημα για το πώς ενδεχομένως αντιδράσει η τροχέα, τι είδου αποφάσει και σε πολιτικό επίπεδο θα ληφθούν. Εδώ γνωρίζει και ο κύριος Τσικριτή ότι είναι παρακόλληση συγκοινωνία όλο αυτό. Προς το παρόν όμως δεν έχει γίνει καμία κίνηση, καμία Μάλιστα. παρέμβαση εισαγγελική ε, έτσι και, και, και αλλιώς... καμία κίνηση από την τροχέα. Έτσι κι αλλιώς στο τέλος της ανακοίνωσής τους λένε όχι ποινικοποίηση των αγώνων. Φαντάζομαι έχουν Έτσι. αυτά υπόψη Έτσι. τους. Ευχαριστούμε. Και όπως μου εδώ και ο πρόεδρος του ναι. Αγροτικού Συνεταιρισμού ναι. Τυρνάου Συλλόγου, είναι η ίδια η κυβέρνηση αυτή που έλεγε όχι στα αγροτοδικεία και όχι στις διώξεις ε, των αγροτών. Είδομεν. Ευχαριστούμε. Για να δούμε για πόσες μέρες θα τα λέμε από εκεί.